Ένα επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης της τράπεζας για τα επόμενα 5 χρόνια ήταν ο καρπός της μέχρι σήμερα πρώτης λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου υπό το νέο διοικητικό καθεστώς που προέκυψε μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα του τοπικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ο εν λόγω οδικός χάρτης ανάπτυξης της τράπεζας εγκρίθηκε χθες το απόγευμα από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή στο άμεσο μέλλον. Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Κώστας Ζωνίδης, έκανε μια εκτενή παρουσίαση των δεδομένων σήμερα, έπειτα από μια δύσκολη πενταετία τόσο για τη χώρα όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημά της, μέρος του οποίου είναι και οι συνεταιριστικές τράπεζες, κάποιες εκ των οποίων τα τελευταία 2 χρόνια δεν άντεξαν και έβαλαν λουκέτο. Η γενική εικόνα των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Ηπείρου για το 2016 δείχνει μια μικρή υποχώρηση σε ενεργητικό, καταθέσεις και χορηγήσεις σε σχέση με το 2015. Η επόμενη χρονιά της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις διαφοροποιήσεις που σε γενικές γραμμές κράτησαν ψηλά την τράπεζα ως προς την αξιοπιστία της οποίας απολαμβάνει μεταξύ των υπηρετών. Τα μέλη της τράπεζας αυξήθηκαν στα 15.180 μέλη και τα συνδυστικά μερίδια σε 16.760.937. Το ενεργητικό της τράπεζας στις 31/12 του 2016 διαμορφώθηκε στα 203 εκατομμύρια ευρώ έναντι 205,9 εκατομμύρια ευρώ το 2015, σημειώνοντας μικρή μείωση 1,42%, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατομμύρια, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα. Η τράπεζά μας συγκράτησε ουσιαστικά τις καταθέσεις, αφού αυτές το 2016 ανήλθαν στα 175,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με τα 177 εκατομμύρια του 2015. Σήμερα η τράπεζα, προσβλέποντας σε μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στηριζόμενη στην εμπιστοσύνη μελών πελατών, πιστεύει ότι θα καλύψει τις απώλειες στις καταθέσεις καθώς συνεχίζει να προσφέρει τα πλέον ελκυστικά επιτόκια της αγοράς, ανταποδίδοντας την τοπική κοινωνία τη στήριξή της. Η παρουσίαση του ισολογισμού, πέραν των όσων είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της τράπεζας, στο πιο ενδιαφέρον σημείο του αποτυπώνει και για το 2016 μια τράπεζα που έχει σφιχτεί πολιτικές της χορηγήσεις και από τα δάνεια που χορηγεί το 75% των χρημάτων πηγαίνουν στις τοπικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων υφίσταται και για την Τράπεζα Ηπείρου με το 43,06% των δανείων να είναι καθυστερούμενα. Παρά τον περιορισμό της πιστωτικής επέκταση στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα και τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ακολούθησε και το 2016 την ίδια σφιχτή πολιτική της χορηγήσεως. Οι χορηγήσεις στο τέλος του 2016 ανήλθαν στα 224 εκατομμύρια 886 έναν του 220 εκατομμύρια 889.000 περίπου του 2015. Η μεγάλη πλειοψηφία των χορηγήσεων αναφέρεται στις επιχειρήσεις της περιοχής Ηπείρου και καταλαμβάνει το 76,62% έναντι 16,01% το χορηγήσεων σε στεγαστικά δάνεια και 5,66% τα καταναλωτικά δάνεια. Οι χορηγήσεις σε οριστική καθυστέρηση με 31/12/16 ανήλθαν στα 43,06% επί του συνόλου των χορηγήσεων λόγω των επιπτώσεων της κρίσης της οικονομίας της επιχειρήσης του τόπου. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τις καθυστερήσεις των δανείων η τράπεζα πραγματοποίησε προβλέψεις. Το 2016 το ποσό ανήλθε στα 3.605.000 ευρώ και συνολικά μέχρι 31/12/16 οι προβλέψεις ανέρχονται στα 54.413.000 περίπου. Πέραν του αναπτυξιακού πλάνου, ο Κώστας Ζωνίδης έθεσε το στόχο της διοίκησης για το 2017, που είναι βασικά η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, απόφαση της διοίκησης είναι να μην διανύμει μέρισμα στους μετόχους. Τα επόμενα έτη απαιτείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας. Η ενίσχυση αυτή επιτυγχάνεται με δημιουργία αποθηματικών, αλλά και με αύξηση του συνεταιριστικού μας κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό, και το 2016, όλα τα κέρδη της προηγούμενης κρίσεως προτείνεται να οδηγηθούν σε προβλέψεις, ενώ παράλληλα δρομολογείται για το τρέχον έτος και η σημαντική ενίσχυση του κεφαλαίου μας.
Το αναπτυξιακό σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε σε γενικές γραμμές από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας Ηπείρου Μαρία Μιζήθρα, προβλέπει σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο να αποκτήσει το μέγεθος που θα της δώσει τη δυνατότητα στήριξης της τοπικής οικονομίας, πραγματοποίηση επενδύσεων, γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου και περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εξασφάλιση κερδοφορίας. Στο πλάνο αυτό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Τράπεζας. Στην περαιτέρω βελτίωση των αποκτικών δικτών με συγκράτηση του κόστους, ενεργή διαχείριση των κατακυκλωτών των καθυστερημένων δανείων, καθώς και με αύξηση των προμηθειών, η οποία θα επιτευχθεί με ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική τραπεζική, τα POS και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Στη διεύρυνση της καταθετικής βάσης με προσέλκυση νέων πελατών, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων και ταυτόχρονα μείωση του κόστους καταθέσεων. Στην αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής και την ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων της τράπεζας με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την βελτίωση του τρόπου εργασίας των υπαλλήλων και τη σημαντική μείωση του κόστους. Στην αρχή της ομιλίας, το κ. Ζωνίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που επέφερε στο διοικητικό μοντέλο του Ιδρύματος ο νόμος για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην τράπεζα ορισμός μελών στο διοικητικό της Συμβούλιο από το στρατηγικό επενδυτή, μεταξύ των οποίων του ενός εκ των δύο υπευθύνων προσώπων που όντως διευθύνουν την τράπεζα. Πρόσωπα τα οποία ορίστηκαν μετά από προληπτική εποπτική αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για πρώτη φορά λειτουργήσε στην τράπεζα ο θεσμός της Επιτροπής ανάδειξε σε ενός εκ των δύο υπευθύνων προσώπων, οι δε υποψήφοι υποβλήθηκαν και αυτοί σε προληπτική εποπτική αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για πρώτη φορά διεξήχθησαν εκλογές στην Τράπεζα με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε κάθε μία συντριστική μερίδα και με παροχή δικαιώματος ψήφου μέσω εξουσιοδοτήσεων.